Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν το πρωί δύο Αιγύπτιοι, φερόμενοι για κινητές των 80 μεταναστών που επέβαιναν σε εστιαφόρο σκάφος νότια της Κρήτης. Η εμπλοκή τους προέκυψε μέσα από τις καταθέσεις άλλων μεταναστών. Στους δύο Αιγύπτιους ασκήθηκαν διώξεις για διευκόλυνση μεταφοράς πολιτών τρίτων χωρών για την προώθησή τους στο έδαφος κράτους μέλους, εκκερδοσκοπίας, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συρροή. Στο εστιαφόρο επέβαιναν 51 άνδρες, 12 παιδιά και 17 γυναίκες, εκ των οποίων μία έγκυος. Μπορώ να σας πω ότι περάσανε καλά τη νύχτα, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φάρμακα ζητάνε περισσότερο αρκετοί. Έχει το σωματείο αυτό των Σαμαριτών, τα προσφέρει και είναι σχεδόν δίπλα του συνεχώς. 5 άτομα είχαν πάει στο νοσοκομείο, εκ των οποίων 4 γύρισαν. Έμεινε ένας ο οποίος είχε χτυπήσει το κεφάλι, δεν έχει γυρίσει ακόμα και σήμερα, δηλαδή που ρώτησα, είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ και αυτός θα είναι εντάξει. Είχε τραυματιστεί λίγο, ελαφριά λέει. Εμείς έχουμε έρθει οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, Σαμαρίτες, το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής, προκειμένου από την πρώτη στιγμή προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στην αρχή πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια βοήθησαν στη διανομή, στην χωροθέτηση εδώ του χώρου, στην υποστήριξη των ανθρώπων όπου υπάρχει ανάγκη, είτε σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, είτε στην βοήθεια των παιδιών, είτε στην ψυχαγωγία των παιδιών, σε θέματα ιδιαίτερα που μπορούν να αφορούν γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοιάριο ξεκίνησε από Τουρκία με προορισμό την Ιταλία, ενώ το χρηματικό ποσό που φέρεται ότι πλήρωσε κάθε άτομο ήταν 6.000 ως 8.000 ευρώ. Οι δύο Αιγύπτιοι αρνήθηκαν ότι είναι διακινητές και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Χθες, 5 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ωστόσο ένας νοσηλεύεται με κάταγμα. Το σίγουρο είναι ότι απόψε θα φύγουν και θα πάνε στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί θα διοχετευτούν στις διάφορες δομές στην Αττική. Οι μετανάστες, οι οποίοι φιλοξενούνται στην αίθουσα λιμενεργατών Ηρακλείου, πρόκειται να αναχωρήσουν απόψε για δομή στην Αττική, με πιθανότερο προορισμό δομή προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα.